Κυρίες και κύριοι χαίρετε, είμαι η Μαρία και είναι άλλη μια μέρα που είμαστε εδώ μαζί στο Εύβοια ΟΝΕΡ για να μάθουμε τα νέα της επικαιρότητα μέσα από τα μάτια του 34%. Η εταιρεία και λαϊδί της σε επιστολή της αναφέρει ότι έγινε με τη μέθοδο rapid test δειγματοληψία σε 73 εργαζόμενους, όπου δύο από αυτοί ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Προεταρχικό του μέλημα, το οποίο αποδεικνύεται από την έγκαιρη απομόνωση των κρουσμάτων, είναι η προστασία τη υγεία των εργαζομένων του και η υπεύθυνη στάση τη επιχείρησή του απέναντι στην εθνική προσπάθεια ανάσχεση τη πανδημία. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδα ενημερώνει ότι την 3η 2 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 11 ενημερώθηκε η Υπηρεσία για Τραυματισμό Εργαζομένου Φορτοεκφορτωτή του Σωματείου Εργαζομένων Λιμένα Χαλκίδα. Ο τραυματισμός του έγινε εντό του πλοίου κατά την εκφόρτωση προβεβλημένου πλοίου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και σύμφωνα με θεράποντες ιατρούς φέρει εκδορές στο δεξί του μάτι. Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών εξήλθε για την οικία του χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Από την υπηρεσία σχηματίστηκε δικογραφία. Το Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου του 2020 θα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανική πώληση αμυγό εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών, καθώ και η πώλησή του από τα σούπερ μάρκετ. Την απόφαση ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντα πω τα εποχικά καταστήματα με τα χριστουγεννιάτικα είδη και τα παιχνίδια θα ανοίξουν νωρίτερα από το υπόλοιπο λιανεμπόριο, καθώ δεν είναι πολλά και δεν θα επιβαρύνουν την κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα όμω θα πάνε αναγκαστικά με το ρυθμό τη πανδημία. Σύμφωνα με τον ίδιο, όποιο κατάστημα επιλέγεται να λειτουργήσει, το ίδιο προϊόν θα απελευθερώνεται και για τα υπόλοιπα καταστήματα, όπω για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ. Ο Δήμο Δρυφείων Μεσαπείων θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών πρώτη ανάγκη, όπου θα γίνει την Δετάρτη 9 Δεκεμβρίου του 2020, από τι 8 το πρωί έω και τη 1 το μεσημέρι, έξω από το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών, στην Οδό Σταδίου. Οι δικαιούχοι του προγράμματο θα ενημερωθούν έγκαιρα τουλάχιστον δύο ημέρε νωρίτερα, ατομικά με γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο και θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη τη αστυνομική ταυτότητα και του άμκα του μέλου τη αίτηση που παραλαμβάνει. Σε περίπτωση που κάποιο ωφελούμενο δεν μπορεί να παραλάβει εξαιτία προβλημάτων υγεία ή χιλιομετρική απόσταση, παρακαλείται να ενημερώσει το, στο κέντρο κοινότητα μέχρι και την Τρίτη, 8 του 2020, στο τηλέφωνο 22 28 35 024 3. Σήμερα 3 Δεκεμβρίου είναι και επίσημα η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Εμείς σαν κανάλι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτά τα άτομα. Χωρί λύπηση και περιτά συναισθήματα, παρά μόνο με όρεξη να του δείχνουμε καθημερινά πω είναι εισάξιοι με όλου μα και πω είμαστε εκεί για ό,τι χρειαστούν. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημερινά νέα τη επικαιρότητα. Ήταν το Εύη Air. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια με αισιοδοξία και πολλά πολλά χαμόγελα.